Να προετοιμάσω και τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, να έρθει να μας βοηθήσει, γιατί ακολουθεί μια εξαγωγική εταιρεία. Το 2019 αύξησε τον κύκλο εργασιών της, υπερβαίνοντας τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Η βιομηχανία αναψυκτικών Πάτρας Λουξ κατόρθωσε την τελευταία δεκαετία να διπλασιάσει τον τζίρο της και να εξάγει τα προϊόντα της σε 27 χώρες, ενώ στην επόμενη τριετία έχει θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό των εξαγωγών της. Η Λουξ κατέχει τη δεύτερη θέση μερίδιο αγοράς των αναψυκτικών. Συνολικά, να καλέσουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα, πρόεδρο του Επιμελητηρίου ΑΧΑΕΣ και αντιπρόεδρο της Λουξ. Καλησπέρα σε όλους. Πολύ γρήγορα στάμε. Αυτό το βραβείο είναι ένα βραβείο το οποίο νομίζω ότι το πήραμε πρώτη φορά το 2019, κάπου εκεί πριν το πήραμε. Και για μένα ένα βραβείο που νομίζω ότι μας φέρνει γούρι στην εταιρεία. Από τότε έχουμε υπερδιπλασιαστεί σαν εταιρεία μέσα στην κρίση, στα νούμερά μας. Και από το 2008 έχουμε τη χαρά να έχουμε και μηδέν δανεισμό. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι στην και άλλες εταιρείες εδώ ελληνικές, εμείς πρεσβεύουμε την παραγωγή στην Ελλάδα, πρέπει η χώρα μας να ξαναπαράξει, πρέπει να ξανασυνδέσουμε την αλυσίδα της οικονομίας στη χώρα μας, που τα τελευταία χρόνια το έχουμε ξεχάσει ποια είναι η αλυσίδα και ποια είναι ο πολλαπλασιαστής της βιομηχανίας. Αυτό το βραβείο, κύριε Κτενάκη, ευχαριστούμε για μια ακόμη χρονιά που μας το δίνετε. Σας είπα ότι νιώθω ότι μας φέρνει γούρι και το έχω σε ιδιαίτερη θέση στα γραφεία μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.